Αριστοτρίτη, 27 Ιουνίου 2023. Πες αυτό μου είπες πριν λίγο. Πες το. Όχι. Πες το. Είναι τέσσερις μέρες πριν γύρω 41. Μπράβο! Να ζήσεις, αγάπη μου, τα 41 είναι η καλύτερη ηλικία. Εγώ στα 41 γνώρισα το δεύτερο μου σύζυγο. Αριστοτρίτη, το θέμα μας σήμερα είναι το bullying. Θέκλα, ένα ερώτημα. Θα μπορούσατε να κάνετε με την Αριστονίκη πώς μιλάμε στα παιδιά για την κακία που δέχονται από συνομιλίκους τους όταν αντιλαμβανόμαστε ότι με υποκίνηση των γονέων άλλα παιδιά τα αποφεύγουν ή τα υποτιμούν. Δεν θέλουμε να σπείρουμε την κακία στη ψυχούλα των παιδιών μας, αλλά ταυτόχρονα φοβόμαστε ότι είναι ανύποπτα και θωράκιστα. Μιλάω για μικρά παιδιά πρώτον τάξεων δημοτικού που δέχονται σχόλια και άσχημες συμπεριφορές από άλλα που μεγαλώνουν σε μάλλον τοξικά περιβάλλοντα. Άρα πώς μιλάμε στα παιδιά μας για τον bullying που δέχονται? Λοιπόν, είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό. Γενικότερα ζούμε σε μια κοινωνία η οποία συνέχεια γίνονται περιστατικά εκφοβισμού σε όλα τα επίπεδα. Έχουμε πει πολλές φορές ότι ο εκφοβισμός δεν είναι μόνο στο σχολείο, δεν κατοικεί εκεί. Κατοικεί παντού και ξεκινάει να γεννιέται μέσα στο ίδιο το σπίτι. Όταν εσύ βρίζεις το γείτονα, μιλάς απαξιωτικά για τον έναν, για τον άλλον, όταν κοροϊδεύεις τον άλλον, όταν κουβεντιάζεις γύρω από το πώς είναι η εμφάνιση του, πώς συμπεριφέρεται, αν είναι κοντός, ψηλός κτλ. Και σε ακούει το παιδί σου θα το κάνει το ίδιο πράγμα όταν θα του δοθεί ευκαιρία, χωρίς καν να το καταλάβει ότι το κάνει, στο σχολείο, στη γειτονιά, σε όλα τα πλαίσια τα οποία δραστηριοποιείται. Μετά, όταν το παιδί μπει στην εφηβεία, θα επηρεάζεται και από τους συνομιλίκους του και αν δεν γίνει η απαραίτητη δουλειά που θα έπρεπε να γίνει από το σπίτι, δηλαδή οι γονείς με τα παιδιά να έχουν επικοινωνία, να είναι μια γροθιά μαζί σαν οικογένεια, είναι πολύ δύσκολο αυτό να δομηθεί και να χτιστεί στην περίοδο της εφηβείας. Γιατί όταν θα του μιλάς για όλα αυτά, δεν θα μπορεί να σε ακούει. Οπότε η επιρροή των συνομιλίκων είναι εξίσου σημαντική και ανάλογα και με την ιδιοσυγκρασία του κάθε παιδιού. Αν δηλαδή είναι ένα παιδί το οποίο είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο ή είναι ένα παιδί εσωστρεφές, είναι ένα παιδί εξωστρεφές, ανάλογα με την ιδιοσυγκρασία του και ανάλογα γενικότερα με τις εμπειρίες που έχει, θα αντιδράσει ή όχι στην όποια εκφοβιστική κίνηση γίνει εναντίον του. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντική η παρέα, οι φίλοι, γιατί μέσα από έρευνες έχει διαφανεί ότι έστω και ένας φίλος μπορεί να είναι σωτήριος γύρω από την εκφοβιστική έτσι, αντίδραση που μπορεί να τύχει σε έναν παιδί. Δηλαδή στο διάλειμμα να μπορεί έστω να πηγαίνει μαζί με ένα φίλο του, με μια φίλη της, το κορίτσι, να είναι μαζί, να μην είναι μόνο του, γιατί ένα ξεμοναχιασμένο παιδί που κάθεται μόνο του σε ένα μπαγκάκι είναι υποψήφιο θύμα εκφοβισμού. Εάν στο συγκεκριμένο σχολείο ιδιαίτερα υπάρχει κουλτούρα εκφοβισμού, το κλίμα δηλαδή τον προάγει ή γενικότερα τα παιδιά που υπάρχουν σε εκείνον το σχολείο είναι παιδιά οικογενειών που συνηθίζεται αυτή η τακτική. Θα πρέπει λοιπόν να καταπολεμείται ο εκφοβισμός σε κάθε πλαίσιο. Και στο ποδόσφαιρο, και στην κοινωνία, και στα σχολεία, και στο σπίτι, και στις υπηρεσίες, ακόμα και στα κοινοβούλια, γιατί πολλές συχνά γινόμαστε μάρτυρες εκφοβιστικών δηλώσεων, εκφοβιστικών τακτικών μέσα στα κοινοβούλια μας, μέσα στις αίθουσες που κάνουν συνεδριάσεις. Και αυτό είναι πραγματικά ενδεικτικό της κοινωνίας που ζούμε. Ναι, είναι μια κοινωνία που έχει την κουλτούρα του bullying πολύ ψηλά. Δεν θεωρείται μαγκιά να εκφοβήσεις τον άλλο για να γίνει το δικό σου, και είναι και η εποχή του ναρκισισμού φυσικά. Ακριβώς. Πώς μιλούμε στα παιδιά? Τους λέμε την αλήθεια? Φυσικά και τους λέμε την αλήθεια, αλλά είπα πριν ότι είναι απαραίτητη προϋπόθεση να έχουμε χτίσει την επικοινωνία μας μαζί τους. Δηλαδή, δεν ξεκινούμε στην εφηβεία να τους λέμε πρόσεξε αυτόν τον φίλο σου. Πρώτη σχολική ηλικία.
από τα νηπιακή ηλικία. Ναι, η κοπέλα κάνει το ερώτημα για τα παιδιά που δέχονται bullying στην πρώτη σχολική ηλικία. Λοιπόν, τι τους λέμε. Καταρχήν, συναισθηματική νοημοσύνη. Τα παιδιά μας πρέπει να ξέρουν να ξεχωρίζουν τα συναισθήματα τους. Θα πρέπει να μάθουν να τα εντοπίζουν, θα πρέπει να μάθουν να τα αναγνωρίζουν, θα πρέπει να μάθουν να τα διαχειρίζονται και θα πρέπει να τα αναγνωρίζουν και στο ίδιο τους τον εαυτό και στους άλλους. Okay. Και μετά θα πρέπει να μάθουν στρατηγικές όταν κάποιος τους προσεγγίσει και τους πει, ξέρω εγώ, τι είναι αυτή η ομάδα που είσαι, πώς είναι έτσι τα μαγιά σου, πώς είναι έτσι, να ξέρουν να απαντούν. Άρα τους λέμε ότι υπάρχουν καλοί άνθρωποι με καλή συμπεριφορά και άνθρωποι με κακή συμπεριφορά. Φυσικά, τους το λέμε αυτό. Μα το βλέπουν, δεν χρειάζεται να τους το πούμε. Το βλέπουν, απλά εμείς τους το επιβεβαιώνουμε. Τους επικυρώνουμε ότι ναι, αυτόν το παιδάκι μπράβο, δεν έπρεπε να σου συμπεριφερθεί. Ναι. Έτσι ήταν απαράδεκτο. Και τους εξηγούμε, τους πιθανούς λόγους που μπορεί να το έκανε το παιδάκι. Ή γενικότερα το τι έχουμε καταλάβει και εμείς. Εντάξει, μιλώ πιο πολύ εξιδίων, γιατί εγώ μπορώ να αναγνωρίσω ενδεχομένως κάποια κίνητρα που μπορεί να έχει κάποιος λόγω επαγγέλματος. Το πιο σύνηθες κίνητρο για να δεχθεί έναν παιδί bullying είναι να έχει μια ευαλωτότητα ή μια διαφορετικότητα. Δηλαδή, μπορώ να εξηγήσω στο παιδί ότι bullying δέχεται κάποιος ο οποίος είναι καλύτερος μαθητής από τους υπόλοιπους και ζηλεύουν και γι' αυτόν του κάνουν bullying. Κάποιος δέχεται bullying επειδή έχει μια πολύ ωραία εξωτερική εμφάνιση και οι άλλοι οι οποίοι νιώθουν μειονεκτικά για τον εαυτό τους και την εμφάνιση τους, του κάνουν bullying. Bullying δέχεται κάποιος επειδή έχει μια αδυναμία, για παράδειγμα μια αδυναμία βάθησης, μια δυσκολία υγείας και είναι ευάλωτος και υπάρχουν άνθρωποι που όταν γνωρίζουν ευάλωτους ανθρώπους έχουν την κακία μέσα τους και αντί να τους βοηθήσουν, τους κοροϊδεύουν. Και είναι κακία το να κοροϊδεύεις. Πρέπει να μιλούμε για ότι είναι κακία. Mm-hmm. Φυσικά το παιδί θα μας πει, δηλαδή, είναι κακόν αυτόν το παιδάκι. Εμείς θα πούμε είναι κακόν αυτόν που κάνει αυτή τη στιγμή. Γιατί σίγουρα δεν θα κατεδικάσουμε παιδιά για το ότι, όπως μιλούμε για ανήλικες που έχουν ήδη έναν ολοκληρωμένο προφίλ και ολοκληρωμένων τύπων προσωπικότητας, γιατί ένα παιδί το οποίο είναι θήτης bullying στην πρώτη δημοτικού μπορεί στην πρώτη γυμνασίου να λειτουργεί διαφορετικά, να έχουν αλλάξει κάποιες συνθήκες, να έχει μάθει από τα λάθη του. Δηλαδή τα παιδιά είναι εύπλαστα ακόμη. Ναι, σωστό. Προφανώς οι γονείς είναι είτε παραμελητικοί, είτε κακοποιητικοί, είτε κακά παραδείγματα και τα παιδιά τους εξασκούν bullying. Σωστό. Άρα, λέμε στα παιδάκια αυτόν τον παιδάκι είναι. Κορίνα, κάνω λάθος, διόρθωσε. Όχι. Δεν λέμε στα παιδιά μας ότι αυτόν τον παιδάκι δεν είναι καλό κτλ. Δεν χαρακτηρίζουμε το παιδί, χαρακτηρίζουμε την πράξη του. Ναι. Αλλά όταν, ας πούμε, βλέπουμε ότι ένα παιδάκι έχει την τάση να συγκρίνεται, να ανταγωνίζεται. Ένα δικό μας παιδί, δηλαδή, μπορεί να έχει την τάση να κάνει bullying. Μάλιστα. Φυσικά. Ναι. Όταν βλέπουμε το παιδί είναι ότι δυσκολεύεται να διαχειριστεί λεκτικά να κάποιο. Στο δεν ψυχολόγο ξέρει. Λοιπόν, ακριβώς. Πηγαίνει στο ψυχολόγο και υπάρχουν ειδικές στρατηγικές και ειδικές τεχνικές που μαθαίνουμε στα παιδιά. Τώρα κάνω μια ομάδα συναισθηματικής νοημοσύνης που εξηγώ, έχω πάρει. Τι ηλικίες είναι τα παιδιά? Πρώτη σχολική, δεύτερη σχολική. Είναι φυσικά η ομάδα, πανέρχονται σωματικά? Ναι, σωματικά. Okay. Λοιπόν, είναι όπου έχω τον εγκέφαλο ή το φτιάχνουμε με πυλών, κομματάκι. Όταν ήμασταν μικροί δεν είχε έτσι πράγματα. Ή έχω τον έτοιμο και εξηγώ στο κάθε μέρος του εγκεφάλου τι κάμνη, που είναι η έδρα των συναισθημάτων, που παίρνουμε αποφάσεις, που είναι η μνήμη μας, που γίνονται τα πάντα όλα στα παιδιά και τους αρέσει πάρα πολύ γιατί είναι έτσι διασκεδαστικός ο τρόπος και αλληλεπιδραστικός. Και ας πούμε, τι γίνεται στο σώμα του ανθρώπου όταν κάποιος του κάνει bullying, όταν θυμώσει, όταν στεναχωρηθεί, όταν είναι χαρούμενο, όταν έχει άγχος. Αυτό το πράγμα κάνουμε. Αλλά έχουμε και ομάδες που ασχολούμαστε είτε με το θυμό ή με τον σχολικό εκφοβισμό. Βλέπω τις αναρτήσεις που κάνεις στο Facebook από τις ομάδες και πραγματικά ζηλεύω που όταν ήμασταν εμείς μικροί δεν είχαν τέτοιες, δεν υπήρχαν τέτοιες ομάδες, και όταν ήταν τα δικά μου τα παιδιά μικρά δεν υπήρχαν τέτοιες ομάδες. Μπράβο. Και ετοιμάζω μες το καλοκαίρι την μια ομάδα
μια ομάδα όπου θα ασχολούμαστε για τα παιδιά που έχουν μαθησιακές δυσκολίες και ΔΕΠΗ. Είναι ασκήσεις εργαζόμενης μνήμης. Μπράβο. Διαδικτυακές θα είναι αυτές. Μπράβο. Ενώ είναι, έχω αγοράσει ένα πρόγραμμα από την Αμερική. Μπράβο. Το οποίο θα το έχει το παιδί στο κινητό του και θα του δείχνω εγώ. Λοιπόν, να μου στείλεις ένα μήνυμα να φύγεις που να μου το γράψεις αυτό για να το βάλω στην περιγραφή του βίντεο. Και πώς μπορεί κάποιος να σε βρει για να δηλώσει συμμετοχή για το παιδί του, να μάθει πληροφορίες μέσω του email σου. Mm-hmm. Εντάξει. Λοιπόν, άρα είναι διαδικτυακή ομάδα για παιδιά πρώτης και δεύτερης σχολικής ηλικίας, είπες? Ναι. Δηλαδή παιδιά δημοτικού. Ναι, που θα ασχολούμαστε με το πώς να ενδυναμώσουμε την εργαζόμενη μας μνήμη, ούτως ώστε όταν θα πάμε στο σχολείο και ιδιαίτερα για τα παιδιά που μπορεί να πάνε γυμνάσιο, ενώ είναι στα δύο τελευταία χρόνια του δημοτικού και θα πάει γυμνάσιο, πώς να ενδυναμώσουν την εργαζόμενη τους μνήμη προκειμένου να έχουν έτσι καλύτερη αποδοτικότητα. Και αυτή η ομάδα θα έχει μέσα παιδιά με κάποιες μαθησιακές δυσκολίες διάφορες ή με ΔΕΠΗ? Με μαθησιακές δυσκολίες και ΔΕΠΗ. Okay. Καλά νέα. Ευτυχώς έκαμε και μια διαδικτυακή, γιατί όλο διαζώσεις έκαμε. Ναι, βοηθάει αυτό, γιατί το πρόγραμμα αυτό που είναι να εκπαιδευτώ και εγώ. Πώς το λένε? Είναι το COTMET. Δεν το ξέρω. Είπα σας, θα σπουδάσει και άλλα πράγματα. Εγώ σας τα λέω, εσείς δεν ακούτε, ναι. Λοιπόν, το πρόγραμμα αυτό διατίθεται και με αυτόν τον τρόπο. Μπράβο. Ενώ τα υπόλοιπα, όταν είναι διαδραστικό, είναι πολύ δύσκολο να προμηθευτεί το παιδί από το διαδίκτυο όλα αυτά, ναι, που χρειάζεται. Άμα υπάρχει όμως το πρόγραμμα έτοιμο, μπορείς να το κάνεις. Ναι, ακριβώς. Ωραία. Λοιπόν, είναι όταν βλέπουμε ότι το παιδί μας ζορίζεται με τους άλλους, δεν ξέρει να διαχειριστεί τους φίλους του, τους δασκάλους του, τις συνθήκες της ζωής του, αμέσως τον παίρνουμε στο ψυχολόγο. Δεν περιμένουμε να αποκτήσει φοβίες, τραύματα, ψυχολογικά διάφορα για να τον πάρουμε μετά και μετά να πετούμε άμεσα εδώ και τώρα να δούμε βελτίωση. Τα παιδιά για να βελτιωθούν χρειάζεται 4 φορές μεγαλύτερη προσπάθεια όταν αποκτήσουν και ένα πρόβλημα από το όταν το προλάβεις το πρόβλημα εν τη γενέση του, ή όταν δεις ότι υπάρχει μια τάση του παιδιού, μια ιδιοσυγκρασιακή τάση που δεν θα το βοηθήσει στη ζωή του να προχωρήσει και δράσεις έγκαιρα. Μάλιστα. Αυτά. Άρα μιλάμε ανοιχτά στα παιδιά μας για τον bullying. Και αν μας ακούνε καλώς, αν δεν μας ακούνε θα μας καταλάβουν μεγαλώνοντας. Ακριβώς. Γιατί εμένα εγώ τις το έλεγα της κόρης μου, δεν ακούει. Εγώ είχα αυτό το πρόβλημα την Κυριακή στο δημοτικό. Της έλεγα ότι για να σου κάνουν bullying σημαίνει ότι κάπου ξεχωρίζεις, κάτι κάνεις καλύτερα. Και μου έλεγε όχι, δεν καταλαβαίνεις, εγώ δεν έχω φίλες. Και επειδή είσαι η μαμά μου, μου λες ότι είμαι όμορφη, και επειδή είσαι η μαμά μου, μου λες ότι είμαι ικανή σε πράγματα. Και είχε εξειδανικεύσει πολύ τις φιλίες. Και μετά τώρα στα 23 άρχισε να το συνειδητοποιεί και μου λέει: είσαι δίκιο τότε που έλεγε ότι το τάδε πρόσωπο είναι έτσι, έτσι, αλλά μπορεί να το έχουμε και αυτό. Δηλαδή να προσπαθούμε να εξηγήσουμε στα παιδιά μας κάτι και να μην είναι perceptive, να μην το δέχονται, να μην κάθονται να το συζητήσουν, να σκάζουμε εμείς από μέσα μας, γιατί βλέπουμε ότι ξεκάθαρο ότι το παιδί μας δέχεται κακοποίηση, είναι εκφοβισμό, bullying, γιατί ίσως είναι ένα παιδάκι που είναι πολύ καλό σε ένα μάθημα, είναι σε μια, στο χορό, είναι στη ζωγραφική, είναι ένα παιδάκι που είναι πολύ επικοινωνιακό, είναι ένα παιδάκι που ξέρω εγώ έχει ωραίο πρόσωπο, είναι ωραίο χαρακτήρα κλπ. Να βλέπουμε ότι είναι καταφανής φθόνος και κακία. Και το παιδί να λέει όχι, δεν είναι έτσι, γιατί το παιδί δεν μπορεί να έχει την αντίληψη που έχει ο ενήλικας. Εκεί κάνουμε υπομονή και στηρίζουμε το παιδί μας. Και άμα μας πει να το πάμε σε γενέθλια που είναι αυτές οι κακίστρωες, οι μητέρες των κακοποιητικών παιδιών, βρίσκουμε τρόπο να φύγουμε. Έχω ζήσει πολλά. Έχω ζήσει πάρα πολλά. Σε νιώθω. Φίλια.